Όταν η νεολαία του και η βάση του στην Πελοπόννησο δεν τον δέχεται και τον δέχεται η κεντρική εξουσία, δίνει ένα μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, και εμείς σαν τους άλλους είμαστε. Γιατί να διαμαρτύρεται δηλαδή ο Σιριζέος ότι αποκλείσανε τον Τσιτσικώστα και βάλανε τον Ιωαννίδη, και να μην διαμαρτύρεται και ο Νεοδημοκράτης ότι να και εσείς, ενώ δεν τον θέλουν στην Πελοπόννησο, επιμένετε με βουδούρι. Λοιπόν, να σας πω τη θέση μου για αυτό που με ρωτάτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε με ένα συνολικό πακέτο που είχε διαφορετικά κριτήρια, πλουραλιστικά κριτήρια. Κάπου θα πηγαίναμε με αυτοδιοικητικά κριτήρια. Ελάχιστα. Για παράδειγμα, ο Δρίτσας, για παράδειγμα, θα πάει στον Πειραιά, που νομίζω εγώ και ο κύριος Τραγάκης θα συμφωνήσουμε ότι είναι απώλεια για τη Βουλή, αλλά είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος και το ξέρει. Ανεκλήγει. Ανεκλήγει. Πιθανότητες είναι λιγότερες. Κάπου αλλού πήγαμε με κεντρικά πολιτικά στελέχη. Γιατί άρα να μην καταθέτουν αφήστε με να τελειώσω. Τις έδρες αυτοί που πάνε υποψήφοι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αφήστε με να τελειώσω. Δεν θα έπρεπε. Πολύ το λίγο... κάνει από μόνοι του. Από πριν. Γιατί να πάω κι εγώ να κάνω δοκιμαστικό στο Μέγκα και αν με πάρουν, πάω στο Μέγκα. Διαφορετικά και μένω στον Αντένα. Αλλά φεύγω εγώ από τον Αντένα, πάω στο Μέγκα. Λοιπόν, κάπου αλλού πήγαμε με κεντρικά πολιτικά στελέχη. Σας θυμίζω την Ηρώτη Διώτη που είναι εξαιρετική στη Θεσσαλία, τη Δέσποινα τη Χαραλαμπίδου που είναι από το εργατικό και έχει κάνει κύριο λόγο με πολιτικά στελέχη. Κάπου αλλού πήγαμε με ανανέωση. Πήγαμε με νέα παιδιά. Με γλαγιά την Κυρίτση στο Βόρειο Αιγαίο. Πάμε στο θέμα. Στο θέμα πάω, ρε Αντώνη. Αλλά με έχετε διακόψει. Κάνει ένα άνοιγμα στην Πελοπόννησο. Θες να απαντήσεις. Εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να συνεχίσω. Για πείτε, κύριε Τσακαλώτο μου. Κάπου αλλού πήγαμε με ανανέωση. Και βάλαμε νέα παιδιά. Το Γαβρίλη το Σακελαρίδη στην Αθήνα, τη Ρένα τη Δούρου στην περιφέρεια της Αττικής. Και κάπου αλλού αποφασίσαμε να πάμε με διεύρυνση. Για να πω στο θέμα. Είχαμε αυτά τα τέσσερα βασικά σαν πακέτο. Τώρα καταλαβαίνω ότι, εντάξει, στην Κοζάνη, περίπτωση του Καρυπίδη δεν υπήρχε, εγώ μίλησα... Γκάφα. Δεν υπάρχει... Γκάφα λέτε ότι ήταν. Ορίστε. Γκάφα. Ήταν λάθος. Από την αρχή είχες πει ότι δεν είναι. Ήταν λάθος. Αλλά για τον κύριο Βουδούρη είναι εντός της διεύρυνσης με την έννοια ότι είχαμε πει στο συνέδριο ότι πάμε από την αριστερά, μια διεύρυνση από την αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι την αριστερά της αριστεράς. Τώρα υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις και κατά την άποψή μου πρέπει να τις πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Και όταν για το μέλλον. Όταν υπάρχουν... Και για το μέλλον. Για το μέλλον. Για σκεφτείτε, αν αύριο μεθαύριο σας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και γίνεται κυβέρνηση. Προσέξτε όμως. Και σκεφτείτε να έχετε αποφάσεις από τις οργανώσεις σας. Βέβαια πρέπει να γίνει διαχωρισμός κόμματος. Εγώ λέω και ότι επειδή. Που θα λέει ότι τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει είναι απαράδεκτα. Και εσείς θα του λέτε όχι, θα τα. Έτσι διαλύθηκε. Αλλά θα γίνει το αλάνο. Αλλά πρέπει λέει, να έτσι δεν διαλύθηκε το Πασόκ. Προσέξτε κύριε, να πω την τελευταία κουβέντα γι' αυτό. Να σας πω την τελευταία κουβέντα γι' αυτό. Εγώ λέω ότι όταν υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις πρέπει να τις πάρεις πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση χωρίς. Όμως δύο πράγματα. Ούτε έχει πάντα δίκιο το κέντρο, η κεντρική επιτροπή, αλλά ούτε και πάντα και η βάση έχει δίκιο. Ναι, αλλά πρέπει να έχει προηγηθεί το. Άρα πρέπει να γίνει. Αλλά λέει βαριές κουβέντες η βάση. Λέει για περιφερόμενους, για γυρολόγους. Και εγώ είπα, για αυτό το λόγο. Αν δεν περνάει το σχέδιο. Και τι άλλο να σου πει τώρα. Σε μια ζωντανή. Εγώ έχω την εντύπωση με αυτά που λέω ότι. Αν ήταν στο χέρι του θα τον είχε. Εγώ λέω ότι πρέπει όταν υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις που τις λέτε εσείς με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Από τη μια μεριά έβαλε πολιτικά στελέχη γιατί δεν έχει αυτοδιοικητικά και από την άλλη έκανε ένα άνοιγμα. Βλέπετε από τη μια μεριά στους ανεξάρτητους. Έκανε ένα άνοιγμα στην Κοζάνη στους ΑΝΕΜ και από την άλλη πήγε να πιάσει τη λεγόμενη σοσιαλδημοκρατία. Αυτό στο μέλλον μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Στην άσκηση της εξουσίας. Ακούστε, όταν υπάρχει μια βάση. Κύριε Παπαδάκη, όταν τάζεις στους πάντες τα πάντα, δεν το κάνουμε, είναι βέβαιο θα έχεις πρόβλημα. Δεν το κάνει κύριο Τσακαλώτο, δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές. Και ούτε ο κόσμος θα μας το ζητάει. Είναι σαφές. Ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο δύσκολα τα πράγματα είναι. Δεν τα θέλει. Ο κόσμος θέλει λίγα πράγματα και σωστά. Κύριε Τσακαλώτο, για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Δεν είναι δεδομένη η υποψηφιότητα. Ο κύριος Τραγάκης και ο κύριος Βελατόλας είπανε πάει περίπατο. Εγώ λέω δεν είναι δεδομένη η υποψηφιότητα Βουδούρη. Η πίεση ακόμα είναι να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για πώς κάνει τη διεύρυνση. Άρα και αν θεωρεί ένα μεγάλο κομμάτι ότι δεν το κάναμε καλά αυτό, εγώ νομίζω το κέντρο πρέπει να το αντιμετωπίσει, να το συζητήσει. Χωρίς να. Άρα αν όχι καλοτελεία, παίζεται η υποψηφιότητα. Να πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι η υποψηφιότητα του κ. Βουδούρη είναι μια κακή υποψηφιότητα για το ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι κακή υποψηφιότητα γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και λαθεμένος πολιτικά. Ο τρόπος που δέχτηκε την πρόταση.
Αλλά η ίδια επιλογή της ηγεσίας ήταν μια λάθος επιλογή. Εγώ δέχομαι και είναι σωστό και το υποστηρίζω ως δημοσιογράφος, όμως το βλέπω και γίνεται με διαδικασία, στη διεύρυνση του χώρου προς την σοσιαλδημοκρατία. Ισάκ. Αλλά με επιλογές προσεκτικά διατυπωμένες και μέσα Ισάκ. Από διαδικασία. Εγώ βγάζω όμως ένα συμπέρασμα από όλα αυτά. Βγάζω το συμπέρασμα ότι έγινε μια λάθος κεντρική επιλογή, η οποία βρήκε σφόδρα αντίθετε σε όλες τις κομματικές οργανώσεις. Που σημαίνει δεν είναι λάθος, διαφωνώ. Είναι οι αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει, για την Αθήνα έγινε λάθος κεντρική. Που σημαίνει ότι και σε άλλες κεντρικές επιλογές, αν ο ΣΥΡΙΖΑ οποτεδήποτε και αν και αν και αν γίνει κυβέρνηση, θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα για ποιον. Για την Αθήνα από τη Νέα Δημοκρατία έγινε λάθος επιλογή, σωστή. Για την Αθήνα. Είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Και είναι για και την Αθήνα, ο Νικήτας ο Καλαμανής. Για την Αθήνα τους αφήσαμε ελεύθερους, όποιος θέλει βάζει υποψηφιότητα. Η στήριξη. Τους κρατάγαμε. Η στήριξη.